στο νησί, προκειμένου να δει την κατάσταση και να παρέμβει δηλαδή για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα στο νότιο κομμάτι του νησιού. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας, λοιπόν, έχετε νομίζω μια σχετική, με μια σχετική πληρότητα την εικόνα αυτή τη στιγμή. Ναι. Η κυβέρνηση τι κάνει πρώτον για να εξυπηρετήσει τους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι είναι ένα χωριό ολόκληρο το οποίο είναι αδύνατο να ζήσει πια στα σπίτια του, έχει καταρρεύσει. Και ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα σε άλλες περιοχές ευρύτερα και βεβαίως και για την προστασία των κατοίκων και για τον έλεγχο των κτηρίων, διότι πολλά από αυτά τα δημόσια κτίρια, τα παιδιά μεθαύριο θα ξαναπάνε σχολείο, αντιμεθαύριο θα συνεχιστούν οι εξετάσεις κτλ. Τι ακριβώς κάνετε τώρα εκεί? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα, στην περιοχή. Μόλις τελείωσε το συντονιστικό που έγινε τώρα το πρωί. Mm-hmm. Έχουμε επισκεφτεί το χωριό Βρύσα, όπου mm-hmm. πραγματικά η καταστροφή είναι σχεδόν ολική. Από χθες το απόγευμα έχουν κινητοποιηθεί οι δυνάμεις και οι κρατικές και της περιφέρειας και του Δήμου. Έχει γίνει στο γήπεδο του Πολυχνήτου ένας προσωρινός καταβλισμός με επιμέλεια του στρατού, όπου εκεί πέρα έχουν καταλύσει γύρω στα 60 άτομα. Αρκετοί από αυτούς σήμερα εκδήλωσαν την πρόθεση να φύγουν και να πάνε σε ξενοδοχεία. Mm-hmm. Ταυτόχρονα έχει κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποιούμε τώρα τις υπηρεσίες προκειμένου να υπάρξει το πρώτο βοήθημα, το πρώτο άμεσο βοήθημα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι ιδιαίτερα για τους κατοίκους του συγκεκριμένου χωριού η επιστροφή στην κανονικότητα δεν πρόκειται να γίνει. Είναι δύσκολη η πραγματική. Είδαμε, το χωριό είναι ισοπεδωμένο. Ήδη αυτή τη στιγμή συζητούσαμε για το πώς μπορούμε να μαζέψουμε τα μπάζα, όπως καταλαβαίνετε. Ακόμα δεν το κάνουμε γιατί υπάρχει μετασυζητή. Τι βοήθεια σκέφτεστε να δώσετε στους ανθρώπους? Αυτό ποιο είναι το πρώτο κομμάτι? Αν υπάρχει ένα σχεδιασμός για οικονομική βοήθεια. Πρώτον, δεύτερον, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που αμείνουν, δηλαδή άνθρωποι. Ναι, ναι. Έτσι, να μείνουν στις σκηνές και λοιπόν, τι πρόκειται να γίνει, ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα δοθεί μία πρώτη οικονομική βοήθεια για την οικοσκευή, όπως γνωρίζετε. Ναι. Τι τάξεως? Είναι γύρω στα 3 με 4 χιλιάρικα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, είναι μάλιστα. Περίπου εκεί. Ναι. Σε οικογένειες που έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους, λέτε τώρα. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα θα δοθεί. Καταρχήν, μάλλον θα ανασταλούν και οι φορολογικές υποχρεώσεις, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, για ένα χρονικό διάστημα. Ναι. Για ένα χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, θα δούμε με ποιο τρόπο είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσφέρουμε κατοικία σε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Εκτιμούμε ότι δεν είναι σωστό να πάμε σε οικισμούς με προκατασκευασμένα κτίρια. Mm-hmm. Το πιθανότερο είναι να σκεφτούμε να δοθεί μια επιδότηση ενοικίου, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να φτιάξουν τη ζωή τους. Να νοικιάσουν σπίτια κανονικά και να ζήσουν να κανονικά. Να νοικιάσουν σπίτια κανονικά, γιατί από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε mm-hmm. ότι σε τέτοιους καταβλισμούς δεν είναι μετά μονιμοποιείται το κοντέινερ. Δεν είναι και η καλύτερη λύση. Δεν το θέλουν και οι κάτοικοι, φαντάζομαι, να πάνε σε καταβλισμούς. Ακριβώς. Επομένως, οι σκέψεις είναι αυτές. Ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει, όπως καταλαβαίνετε. Το νησί, κύριε Υπουργέ, έχει πρόβλημα στις υποδομές του πουθενά? Δηλαδή δρόμοι, δικτύα κτλ. Στους δρόμους δεν έχουμε προβλήματα. Mm. Έχουν εμφανιστεί κάποια προβλήματα σε κάποια από τα λιμάνια, στο Πλοδουμάρι. Mm-hmm. Εκεί πέρα υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα, τα οποία τώρα θα τα εκτιμήσουν οι μηχανικοί, να δούμε πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Να πω ότι έρχεται και ο κύριος Σπίτζης. Ναι. Σε λίγη ώρα με μηχανικούς, ταυτόχρονα και οι μηχανικοί της περιφέρειας και οι μηχανικοί της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, της οποίας προείσταμε, και οι μηχανικοί του Δήμου θα βρεθούν σε λίγη ώρα και εγώ κατευθύνομαι προς τα εκεί για να ξεκινήσει και το έργο της καταγραφής. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν κινητοποίηση. Εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια ότι η πολιτεία κινείται άμεσα και με ταχύτητα σε αυτή την πρώτη φάση. Ναι. Θα την κρίνουμε βέβαια από τη συνέχεια. Γιατί έχει σημασία αυτό. Στον αλήθεια. Μην του αφήσουμε του ανθρώπου. Όχι, το ζητούμενο είναι να υπάρξει συνέχεια. Το συντονιστικό θα βρίσκεται συνέχεια σε συνεδρίαση.
Ήδη και, ορίστηκε και για τις 5 η ώρα νέο συντονιστικό. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, μεγάλο ζήτημα είναι και η ασφάλεια της περιοχής. Βρίσκεται εκεί πέρα δυνάμεις και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, προκειμένου mm-hmm. να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής. Δεν έχουμε κανένα πλιάτσικο εκεί και καμιά τίποτα μπουκαδόρο στην περιοχή. Τα δίκτυα ίδρυυσης και ηλεκτρισμού, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να mm-hmm. αξιολογηθούν και να δούμε τι θα. Ή θα απομονωθεί, τι δεν θα απομονωθεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Μια και το λέτε, κύριε Υπουργέ, mm-hmm. να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Μια και το λέτε, λέω, να δούμε τώρα την εικόνα που μας μεταδίδει ο απεσταλμένος μας, ο Γιώργος Κρατημένος. Είναι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, τεχνικοί, οι οποίοι επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Βλέπετε. Εδώ, πάνω στην κολόνα. Στην κολόνα, εδώ. Ένα αερίτης της ΔΕΗ προσπαθεί να αποκαταστήσει τη βλάβη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Χθες το βράδυ βλέπαμε ότι οι κάτοικοι εδώ του χωριού είχαν ρεύμα με γεννήτριες, μόνο γεννήτριες είχαν χθες. Ναι. Σήμερα βλέπουμε τα συνεργεία της ΔΕΗ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Ναι. Βλέπετε και το υπόλοιπο συνεργείο. Με τη βοήθεια του οικονολήπτη μας, του Γιάννη Κούβαρη, μπορείτε να δείτε τις εικόνες καταστροφών.